Είναι σίγουρο ότι στις 26 του μηνός θα φύγουν από την τράπεζα, προς την τράπεζα από τον ΟΠΚΕΠΕ, οι πληρωμές για τη φετινή χρονιά της βασικής ενίσχυσης. Θα πληρωθεί το 70% της βασικής μόνο ενίσχυσης, όχι του συνόλου των επιδοτήσεων, όπως κάθε χρόνο, και στις 27 του μηνός, παραμονή 28 Οκτωβρίου, θα έχουμε τα χρήματα στα βιβλιάρια των παραγωγών. Γίνονται κάποιες αστοχίες και στην πρώτη πληρωμή, και φέτος θα γίνουν, δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά συνήθως αυτές οι αστοχίες είναι μικρές. Κάποιες μικρές ομάδες παραγωγών θα έχουν κάποια μικροπροβλήματα, όχι όμως ότι θα είναι όπως συνήθως περιμένουμε το Δεκέμβριο την εξόφληση. Εκεί θα δούμε πράγματα που, αν δεν διορθωθούν κάποιες καταστάσεις, για πρώτη φορά να τα βλέπουμε στην πληρωμή επιδοτήσεων. Πραγματικά, έχουμε την τελευταία στιγμή, έχουμε μια αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο, στο μέσο της χρονιάς, αλλάζει ο τρόπος διανομής του δοσκοτόπου και αλλάζουν και κάποιοι δείκτη πυκνότητας, όπως τους ξέρουν οι αγρότες. Και εδώ θα έχουμε αστοχίες σίγουρα το Δεκέμβριο, τόσο στις πληρωμές και στην ολοκλήρωση της επιδότησης που έχει να κάνει με τη βασική ενίσχυση, το πρασίνισμα και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, αλλά όσο και με την εξωτική αποζημίωση. Ήδη η κατανομή του βοσκότου που έχει γίνει μέσα στις δηλώσεις των παραγωγών και κάποιοι παραγωγοί οι οποίοι ξεκίνησαν για πρώτη φορά με μικρά ζώα κάτω του έτους, ενώ αναμέναμε ότι θα πάρουν από τους εθνικούς βοσκοτόπους στα ζώα τους, παραδείγματος χάρη λέω 100 στρέμματα, πήραν 40. Γιατί χρησιμοποιούν ζώα τα οποία άλλαξε η κατηγορία βόσκησής τους, η πυκνότητα βόσκησής τους. Αυτά τα ζώα είναι τα αρνιά και τα κατσίκια. Όσοι έχουν δηλώσει αρνιά, νέοι αγρότες, και με αρνιά βγήκαν για να μπουν στο πρόγραμμα, όχι με άνω του έτους αλλά κάτω του έτους, αυτοί θα έχουν πάρει μειωμένο βοσκότοπο. Θα υπάρξει και μια άλλη κατηγορία. Αυτή η κατηγορία είναι η κατηγορία που έχει να κάνει με αυτούς που ήταν σε επιτοπίους ελέγχους. Γιατί μπήκαν πολύ αυστηρές ποινές. Αν ένας παραγωγός έχει μείωση του ζωικού του κεφαλαίου, αυτό που δήλωσε πέρυσι τον Μάιο, με αυτό που τον έκαναν έλεγχο πάνω από 10%, θα δει 30% περικοπές στην κατανομή του βοσκοτόπου που ζητούσε από το Εθνικό Απόθεμα. Αυτοί που δεν θα έχουν κανένα επίκτυπο είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη οκτώτους βοσκοτόπους. Αυτοί έχουν όμως άλλα προβλήματα όσο αφορά το να αποδείξουν την ιδιοκτησία του βοσκοτόπου. Και επειδή με το Εθνικό Κλιματολόγιο, με τους δασικούς χάρτες, έχουμε μπέρδεμα αρμοδιοτήτων και διασάφισης ιδιοκτησιακού καθεστώτος, βλέπω ότι έχουμε προβλήματα και στο να αποδείξουν και τον ιδιόκτητο βοσκότοπο αυτοί που πέφτουν σε ελέγχους. Γενικά η κατάσταση με τους βοσκοτόπους θα συνεχίσει να έχει προβλήματα και μόνο όταν θα ολοκληρωθούν τα διαχειριστικά σχέδια των περιφερειών, όταν αυτά και όποτε μπορέσουν και αν μπορέσουν να γίνουν, γιατί εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου ότι μπορούν να ολοκληρωθούν γρήγορα και όπως προβλέπεται από τις συμφωνίες που κάνει η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ότι θα είναι έτοιμη να αποδείξει μέσω των διαχειριστικών σχεδίων αυτών τη βοσκοικανότητα της χώρας μας, τότε μόνο θα λυθούν τα προβλήματα. Βλέπω ότι και στο μισό της καινούργιας ΚΑΠ που θα μας έρθει, πάλι τα προβλήματα θα είναι τα ίδια. Σίγουρο είναι ότι μέχρι και το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, θα γίνει η προκήρυξη του προγράμματος των νέων αγροτών. Να καταθέσουν φάκελο οι νέοι αγρότες, αυτοί που έκαναν φέτος για πρώτη χρονιά δήλωση και είχε βγει η προδημοσίευση αρχές Μαρτίου. Με βάση αυτή την προδημοσίευση θα έχουμε την κατάθεση των φακέλων των νέων αγροτών. Έχουν προδημοσιευτεί άλλα δύο προγράμματα. Έχει γίνει προδημοσίευση ότι θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα μέχρι τις 31/12 θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας. Η διαδικασία είναι περίπου η ίδια.
υποχρεώσεις είναι να τηρούμε, Γιώργο, περιβαλλοντολογικές αρχές, να μην ρίχνουμε λιπάσματα, να κάνουμε τη διαδικασία όσο το δυνατόν με σκευάσματα τα οποία δεν έχουν χημικές ενώσεις, δεν θα χρησιμοποιούμε χημικά λιπάσματα κτλ. Και κατηγοροποιεί κάποιες κατηγορίες προϊόντων και οι οποίες μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα αυτό. Η πρώτη κατηγορία είναι οι παλιοί, οι οποίοι είναι ήδη και θα ξαναπαραμείνουν στο πρόγραμμα και θα ενισχυθούν και αυτοί επιπλέον για 2-3 χρόνια. Είναι οι νέοι, οι οποίοι θα μετατρέψουν τις καλλιέργειές τους από συμβατικές σε βιολογικές. Μπαίνουν και κάποια καινούργια προϊόντα που δεν επιδοτούνταν και δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και αυτά τα προϊόντα είναι τα απορροκυπευτικά. Έχει προδημοσιευθεί και ακόμα ένα πρόγραμμα, είναι το πρόγραμμα της νητρορύπανσης. Ήταν ένα πρόγραμμα αυτό που υπήρχε χρόνια. Αφορούσε λεκάνες απορροής υδάτων. Ήταν συνήθως για τις περιοχές της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και του Εύρου, εκεί που είχαμε τα μεγάλα ποτάμια. Γιατί εκεί είχαμε και τη μεγάλη επιμόλυνση με νητρικά. Μπήκε στο κομμάτι αυτό, στην προδημοσίευση και η βρώσιμη ελιά. Σημασία έχει ότι κάποια χρήματα μεταφερθήκαν και αυτό. Και κάποιοι παραγωγοί και στη Λέσβο ίσως μπορέσουν να μπουν και σε αυτό το πρόγραμμα. Οι επιδοτήσεις είναι ένα τμήμα του συνόλου του εισοδήματος του γεωργικού μιας περιοχής. Για τη φετινή χρονιά βλέπουμε μια καλή χρονιά από θέμα τιμών όσο αφορά το εγωπρόβειο γάλα, που είναι η ναυαρχίδα της λεσβιακής οικονομίας. Βλέπουμε ότι και το λάδι, όσο θα έχει, εντάξει, μπορεί να μην έχουμε μια πολύ επιτυχημένη χρονιά φέτος όσο αφορά σε ποσότητες, αλλά και εκεί θα έχουμε μια διατήρηση των τιμών, γιατί τα βρώσιμα προϊόντα ακολούθησαν και ακολουθούν τη λογική των καυσίμων. Τα προϊόντα τα αγροτικά φαίνεται ότι έχουν κάποιες καλές τιμές, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν και έσοδα για τους παραγωγούς. Έχουμε και απορροή χρημάτων από τη Λέσβο προς άλλες περιοχές, με τροποποιήσεις που γίνονται, με αλλαγές που γίνονται. Δεν είμαστε περιοχή που έχουμε ζωή νέων επιδοτησίων, είμαστε περιοχή η οποία φθήνουμε και πληθυσμιακά και οικονομικά. Και το είδος των επενδύσεων τους οποίες έχουμε στον αγροτικό χώρο στην περιοχή μας δεν είναι από αυτές τις επενδύσεις οι οποίες εισραίουν καινούργιες επιδοτήσεις. Βλέπω και πιστεύω ότι η οικονομία, η αγροτική οικονομία στη Λέσβο δεν φύνει, αλλά και δεν έχει και θεαματικά άλματα. Εξυγχρονίζεται μέσω προγραμμάτων, μέσω σχεδίων, μέσω εξέλιξης στις καλλιεργητικές φροντίδες και τακτική, αλλά υπάρχει ένα τέλμα το οποίο έχει να κάνει με πολλούς άλλους παράγοντες, όπως είναι η νησιωτικότητα, όπως είναι οι αποστάσεις μας από τα κέντρα κατανάλωσης, τα οποία σε κάποια προϊόντα έχουν δώσει όθηση, γι' αυτό και το γάλα έγινε κορονίδα των λεσβιακών αγροτικών προϊόντων.